Θα μιλήσουμε σήμερα για την ολιστική ιατρική. Για όσους δεν το γνωρίζετε, υπάρχει στο Ηράκλειο, εγώ την αποκαλώ μετά και από μαρτυρίες γνωστών φίλων αλλά και απλών ανθρώπων, ως την πρέσβυρα της ολιστικής ιατρικής εδώ στο Ηράκλειο. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Λούση Ογκούρ, ιατρό γενικής ιατρικής. Μάλιστα. Και βέβαια εκπρόσωπος της ολιστικής ιατρικής στο Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε, κυρία Λούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχουμε συνηθίσει στο να μεταφέρονται οι ικανότητες και αυτό που περνάτε στον κόσμο για ευεξία και καλύτερη ζωή, να μεταφέρετε μία είδηση και το καλό του ζητήματος από αυτή σε αυτή, από άτομο σε άτομο. Δεν σας είχα ξαναγνωρίσει. Και πραγματικά χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για την ολιστική ιατρική που κάποιοι μπορεί να κρατούν και τις επιφυλάξεις τους. Κάποιοι μπορεί να έχουν και τις φοβίες τους. Όμως εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Ακριβώς, ναι. Έτσι, και δεν ξεχνάω βεβαίως να πω ότι μας έρχεστε από την Κένια. Έχετε καταγωγή, ναι, από την Κένια. Κένια, ναι. Και ήρθατε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για να βοηθήσετε κόσμο να ξεπεράσει πολλά καθημερινά προβλήματα που βιώνει με το σώμα του. Έτσι. Βέβαια. Ήρθα να σπουδάσω ιατρική και βρέθηκα να ασχολούμαι με μια άλλη πλευρά της ιατρικής. Mm-hmm. Δεν την ήξερα. Εδώ την έμαθα, εδώ τη συνάντησα πρώτη φορά. Αυτό που είπατε κι εσείς, την ολιστική. Mm-hmm. Τι είναι ολιστική ιατρική, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Φαντάζομαι είναι η ερώτηση που σας κάνουν όλοι όταν, ναι, σας συναντάνε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι η απλή προσέγγιση του ανθρώπου, αλλά στον όλο του. Δηλαδή, δεν θα έρθει κάποιος και να αναφέρει πονάει το δάκτυλό μου και να ασχοληθεί κανείς μόνο με το δάκτυλο. Κυρίως δείτε έρχονται, το όλο. Κυρίως έρχονται άνθρωποι που, τι σας λένε, υποφέρουν από πόνους, ας πούμε, στη μέση, στο νευρολογικό μας σύστημα, ακριβώς, που είναι οι συχνότερες παθήσεις, ας πούμε. Ακόμα και οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς, την πρώτη φορά που έρχονται, περιμένουν η αντιμετώπιση να είναι όπως έχουν συνηθίσει. Έχω δυσκολιότητα, με αυτό θέλω να ασχοληθείς μόνο. Και τίποτα άλλο. Και στην πορεία μετά καταλαβαίνουν, α, αυτό έχει άλλα απότοκα, δεν είναι μόνο το ότι έχω δυσκολιότητα και τελειώσαμε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια προσέγγιση της ιατρικής που έχει τη λογική του και ο άλλος το καταλαβαίνει πολύ εύκολα και το δέχεται πιο γρήγορα, διότι θα δώσετε χρόνο για να δείτε και τα άλλα προβλήματά μου. Δηλαδή έχω τη δυσκολιότητά μου και εσείς σας ενδιαφέρει το εάν κοιμάμαι καλά. Βέβαια, αφού είπαμε, συζητάμε για το όλον. Ναι. Εκεί είναι που τους ξαφνιάζει στην αρχή, μπορεί και επιμένω, αλλά μετά καταλαβαίνουν τη λογική πίσω από αυτό. Και από ό,τι βλέπω, έρχονται και λύσεις. Άνθρωποι φεύγουν διαφορετικοί από ό,τι ήρθαν να σας βρουν. Ναι. Έχοντας πετάξει από πάνω τους το μανδύα του πόνου, όπως λέμε. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε για ολιστική ιατρική και μας εξηγήσατε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, εμείς ήρθαμε στο χώρο που, τον οποίο διατηρείται στην οδό Μήνος, 62 Μαρτύρων και Μήνος, Μήνος 59. Ναι. Πραγματικά όταν είχαμε συνομιλήσει και μου είπατε διατηρώ δικό μου ιατρείο ολιστικής ιατρικής στο τάδε σημείο, το σκεφτόμουν ως ένα απλό ιατρείο με ένα κρεβάτι μέσα, ο γιατρός στη θέση του να σηκωθεί να εξετάσει, ας πούμε, τον ασθενή, ναι, κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις και θέλω πραγματικά να πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και τι μας είπαν και οι άνθρωποι που έρχονται και σας συμβουλεύουν, τους συμβουλεύετε για το πώς θα επανακτήσουν μια καλύτερη ζωή και ευεξία. Mm-hmm. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε. Καλημέρα και πάλι. Πώς είσαστε σήμερα? Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας βλέπω καταρχήν. Αυτό που φοράω εδώ με βοηθάει στους πνεύμονες, γιατί εκτός από την αγγελωτική σπονδυλαθλήτιδα του Πάσχου, την κύφωση, την γύρτωση, δεν έχω οξυγόνο στους πνεύμονες. Αυτό εδώ λοιπόν βοηθάει στο να κυκλοφοράει το αίμα και να έχεις καλύτερες αναπνοές, όπως και πίσω, που στο σημείο εκείνο που κάνει την καμπούρα η σπονδυλική στήλη.
βασικό θέμα υγείας που είναι ενός του χρόνου. Το οποίο πόσο καιρό σε ταλαιπωρεί? Ταλαιπωρεί τώρα 15 χρόνια. Κύριε Μιχάλη, πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση πριν έρθεις στην Ούγκαπεστ? Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ήταν. Τι συμπτώματα είναι? Συμπτώματα ήταν σκηνοβουρίες, όχι γιατί για αυτό, πολλές σκηνώσεις. Φλεγμονές στο έντερο, αυτά. Στο παρελθόν, πριν έρθεις στην Ούγκαπεστ, είχες δοκιμάσει άλλους τρόπους να ανακουφιστείς από το συγκεκριμένο θέμα? Εντάξει, δεν ήταν τόσο ενοχλητική, γιατί κάνω και ένα ωρό το ρεμί και έδειγε με ανακουφίζει αυτό το θέμα, από τους ωρός. Αλλά από το καιρό που ήρθα μετά από εδώ πέρα, που δουλεύω αυτά τα πετρώματα, είχα κάτι φλεγμονές στο έντερο, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί τελείως. Έχει ανέβει ο Ματοκρίτης, έχει ανέβει το 43 και έχει φτάσει τώρα 46. Πόσο χαρούμενοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με ένα χρόνιο πρόβλημα και τελικά να καταφέρουν να απαλλάσσονται από αυτό μέσω και της Ούγκαπεστ. Δεν μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για την Ούγκαπεστ, αλλά η Ούγκαπεστ τελικά, μετά από εσάς, κυρία Λούση, είναι αυτή που δίνει τη λύση τελικά στους ασθενείς ή κάποιοι που έχουν ένα χρόνιο πρόβλημα. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ασχολούμαστε με την υγεία και όχι τόσο πολύ με την ασθένεια. Υγεία. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι γνωστό στην ολιστική ιατρική. Εάν μπορείς να καταφέρεις να έχει το σωστό περιβάλλον, τις σωστές συνθήκες, ο οργανισμός παίρνει μπρος μόνος του. Άρα εδώ πέρα εμείς μιλάμε για τους φυσικούς πόρους που έχει ήδη ο οργανισμός. Έτσι είμαστε πρικισμένοι από το Θεό. Άρα αυτά, επειδή για κάποιους λόγους τα έχουμε μπλοκάρει, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, δεν μιλάμε μετά πια για ασθένεια. Άρα οι σωστές συνθήκες είναι που, ο στόχος μας. Εάν αλλάξουμε τις συνήθειές μας, θα αλλάξουμε υγεία. Αν αλλάξουμε την υγεία μας, αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Αλλά ακριβώς. Γενικότερα, το όλο να αλλάξουμε. Ναι, το εξοπλισμό ή το υλικό, το κάθε αυτό, δημιουργεί στον οργανισμό αυτές τις συνθήκες που χρειάζονται. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Για με τι προβλήματα κυρίως έρχονται άνθρωποι και σας επισκέπτονται και σας λένε, τι προβλήματα έχουν? Πιο πολύ ο πόνος. Πόνος. Μέση. Ισχυαλγίες, ναι. Ισχυαλγίες. Ναι. Αφιεναλγίες, αυτό βασικά. Στην πορεία βέβαια βρίσκεις ότι έχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή όταν τους παίρνω εγώ ιστορικό, δεν αναφέρουν τα πάντα ότι έχουν. Όταν μετά ρωτάς τι φάρμακα παίρνετε και τα λοιπά, εκεί μετά ανακαλύψω ότι είναι και άλλα. Εσείς ακολουθείτε όταν... όλο το πρωτόκολλο πάντως ασφάλειας. Ναι. Εξετάζετε όλο το ιστορικό του κάθε νους που θα περάσει το κατόφλι της Ούγκαπεστ. Ακριβώς. Έτσι, του σαλονιού, όπως αλλιώς το είπαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι συνήθως έχουν ένα σύμπλεγμα από διάφορα θέματα, αλλά αυτό που τον φέρει είναι ο πόνος. Ειδικά οι άνδρες. Οι άνδρες ξέρουν ότι δεν πάνε να κάνουν εξέταση αν δεν πονάει, αν δεν τρέχει αίμα. Εκεί έρχεται επειδή δεν μπορεί πια. Δεν μπορεί πια. Δεν μπορεί, ναι. Και πώς γίνεται, μπορώ να έρθω κι εγώ, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε. Κάποιος θα έχει στο μυαλό του, μα για να απολαγώ εγώ από αυτόν τον πόνο θα πρέπει να πληρώσω δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα για να επισκεφτώ την κυρία Λούση. Όχι. Αυτό είναι ότι σε εμάς αν έρθει και να δοκιμάσει και να δει το αποτέλεσμα, να δει μια ανακούφιση, να καταλαβαίνει το σώμα του και να καταλαβαίνει τον εξοπλισμό, του δίνουμε χρόνο. Του δίνετε χρόνο. Του δίνουμε χρόνο και αυτό είναι απεριόριστο. Μέχρι ένα σημείο που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ναι, τώρα πάει καλά, από εκεί και μετά μπορεί και αποφασίζει, ναι, αυτό θα ήθελα να το έχω. Πάντα με την συνεργασία μας. Δεν έρχεται κάποιος και να λέει, ο φίλος μου έγινε καλά εδώ από αυτό, άρα το θέλω κι εγώ. Αυτό δεν πάει έτσι. Είναι εξατομικευμένα. 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 Και το ιστορικό βασικό. Βασικό. Ο χρόνος, και αυτό εξετάται. Ο καθένας δεν μπορεί να σας πω στους 2 μήνες. Μπορούμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αλλά ο καθένας στο σώμα σου ανταποκρίνεται σε άλλο χρόνο από το δικό μου. Άρα μιλάμε χωρίς κόστος επίσκεψη για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να σας γνωρίσει. Να γνωρίσει τις πρακτικές μέσα από την Ούγκαπεστ.
έτσι, στην οποία εταιρεία είσαστε και διευθύντρια. Ναι. Και πραγματικά ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι γιατί πολλοί θα αναρωτιούνται τηλεθεατές, όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Ποιες είναι οι κατηγορίες εκείνων των ανθρώπων που συνήθως μπορεί να μην μπορέσουν να συμμετέχουν μέσα σε όλο αυτό το όλοι μπορούν. Σύμπλεγμα. Όλοι μπορούν. Όλοι μπορούν. Όλοι μπορούν. Να το τονίσουμε αυτό. Όλοι μπορούν. Όλοι μπορούν. Απλά έτσι όπως εφαρμόζουμε τους εξοπλισμούς μας, το ζυγίζεις. Γνωρίζουμε ποιον δεν μπορεί να κάνει τι, αλλά όχι ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί κάποιος 6 μήνες μετά από μια επέμβαση στο γόνατο να μην μπορεί να εφαρμόζει το συγκεκριμένο εξοπλισμό στο συγκεκριμένο άκρο, αλλά έχει το άλλο που επιβαρύνεται επειδή έχει το χειρουργημένο. Άρα πάντα αυτά τα ζυγίζουμε. Περιπίν έγκυος. Δεν βάζουμε στην περιοχή της κοιλιάς τα μηχανήματα δικά μας που δουλεύουν με διαθερμία. Και εκεί θέλω να πάμε μόλις ολοκληρώσετε. Στα προϊόντα αυτά, να δούμε κατά πόσο τα διέπει έτσι μια ασφάλεια. Ναι. Έτσι, γιατί προϊόντα μιλάμε, τι περιέχουν μέσα αυτά τα προϊόντα που βλέπουμε όση ώρα συζητάμε εμείς, βλέπουμε ναι. Και σχετικά πλάνα από το σαλόνι το οποίο διατηρείται στην οδό Μηνός και 62 Μαρτύρων γωνία. Mm-hmm. Το επισημαίνω για άλλη μία φορά γιατί πολλοί θα είναι ενδιαφερόμενοι αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν και αν μπορούμε να πάρουμε από την αρχή λίγο το βίντεο, ορίστε, ας πούμε βλέπουμε αυτό εδώ. Ναι. Τι ακριβώς, ποια είναι αυτό η χρησιμότητά του. MHP 100 το λέμε, αλλά είναι ένα γυλαίκο ναι. Που μπροστά πέφτει στο στήθος και καλύβει και την πλάτη. Πού βοηθάει αυτό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε σαν σάντουιτς τα πνευμόνια των ανθρώπων. Ναι. Θα δείτε ότι στους εξοπλισμούς μας είναι αυτό το κεραμικό, το καφέ χρώμα. Αυτό είναι ένα ορυκτό. Τουρμαλίνι λέγεται. Είναι ορυκτό το οποίο από μόνο του ηλεκτρίζει. Έχει την ιδιότητα να μπορεί και παράγει υπέρυθρες ακτίνες. Μόλις θερμανθεί ή πιεστεί. Εμείς τα θερμαίνουμε. Αυτό που μπορεί να ρωτήσει κανείς είναι αν είναι και τα θερμαίνουμε. Δεν είναι η αντίσταση από κάτω και έρχομαι σε επαφή με την μαγνητοθεραπεία. Πολλοί θα σας το ρωτάνε αυτό, έτσι. Ναι, με τα καλώδια. Το στρώμα που ξαπλώνουν επάνω τώρα που βλέπετε στην οθόνη που έχουν εξαπλώσει οι άνθρωποι είναι με οπτικές σύνες. Δεν είναι με καλώδια, με την αντίσταση. Άρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ασφάλεια από την άλλη. Υπάρχει ασφάλεια. Άλλος μπορεί να ρωτήσει, οκ, βάζουμε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια υπερήλικη στο χωριό. Το έχω στη μητέρα μου στο χωριό. Ή κάποιος τετραπληγικός. Άμα κάτι γίνει και αρπάξει φωτιά, δεν φλέγεται. Απλά θα γίνει μια κάποια τήξη του υλικού και σταματάει το ρεύμα. Έχει ασφάλεια στο ότι εάν ξεχαστεί για κάποιο λόγο, μέσα στους 6 ώρες κλείνει μόνο του. Έχει χρονοδιακόπτη. Έχει χρονοδιακόπτη, κλείνει. Έτσι. Το υλικό που χρησιμοποιούμε τώρα, το βλέπετε στην οθόνη μας, είναι αυτό. Τα ράουλα αυτά. Ναι, αυτά είναι στο κρεβάτι του μασάζ που δουλεύουν στη σπονδυλική στήλη. Όπως είδατε ότι έχουν ένα κενό μεταξύ τα ράουλα, δηλαδή με διαθερμία πάλι δουλεύουν κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, αλλά δεν πατάνε πάνω στους σπονδύλους. Πατάνε ακριβώς εκεί που και ο βελονιστής πηγαίνει και, και τρυπάει και τα βελονιστικά σημεία. Ακριβώς εκεί, αλλά τώρα δεν δουλεύει με το να τρυπάει, είναι με διαθερμία. Έτσι. Μάλιστα. Τι σας λέει ο κόσμος μετά από κάποιες επισκέψεις, γιατί είδα ότι έχετε και πολύ κόσμο. Δηλαδή την ημέρα που βρέθηκε και η κάμερα στο συγκεκριμένο σημείο ήταν τουλάχιστον 20 άτομα. Ναι, ανά μισή ώρα έχω και μπαίνουν 10-10, ανά μισή ώρα. Ναι. Άρα μπορεί στο τέλος της ημέρας περίπου 80 άτομα έρχονται. 80 άτομα. Ναι. Το καλό είναι ότι βλέπουν από μόνοι τους την ανακούφιση, τη βελτίωση. Γι' αυτό και δεν έχουμε εμείς πρόβλημα να έρχεται να δοκιμάσει απεριόριστα. Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα το δει. Θα δει τη διαφορά κάποια στιγμή. Μάλιστα. Γι' αυτό και το ελεύθερο να έρχεται μέχρι να μπορεί να το δει. Είσαστε σίγουροι λοιπόν για το αποτέλεσμα και θέλετε να διώξετε οποιαδήποτε δεύτερη αρνητική σκέψη του κόσμου που τώρα βλέπει και μπορεί να πει μα γιατί ολιστική και όχι κάτι άλλο. Ακούσατε τον κύριο που είπε ότι του ανέβηκε το αιματοκρίτη του. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που με έκανε εμένα έτσι να στρέψω λίγο την προσοχή μου προς την Ούγκαμπεστ. Και λίγο να αφήσω να πέσουν
παροπίδες μου. Γιατί δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς γίνεται χωρίς να έχει πάρει συμπλήρωμα κάποιος να αυξάνει το αιματοκρίτιο. Αυτό είναι μετρήσιμο. Ήταν κάτι που το έβλεπα στο χαρτί. Mm-hmm. Όχι να μου πει ότι με τρύψανε στην πλάτη και νιώθα καλά. Αυτό ήταν κάτι που ήταν από το εργαστήριο. Εκεί με έκανε να το κοιτάξω πιο καλά. Εάν ανεβάζει η αιματοκρίτη, τι άλλο κάνει. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Χωρίς να έχω πάρει συμπλήρωμα. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχετε και ένα αξιόλογο προσωπικό δίπλα σας. Ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται με τον πιο ευγενικό, με τον πιο όμορφο τρόπο απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, χρόνια προβλήματα. Και σκεφτείτε τώρα πώς μπορεί να νιώθει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι θα τον βοηθήσετε μελλοντικά. Ακριβώς. Και τον αγκαλιάζετε πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς. Το λόγο της εταιρείας είναι αγάπη, εξυπηρέτηση και υγεία. Έτσι πάει. Και εκεί καταλαβαίνουμε και το έχουμε δει, όντως ο κόσμος, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια αγκαλιά. Το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή το πρώτο που εστιάζουμε είναι όταν θα έρθει να μπορώ να έχω επαφή. Να μπορώ να τον νιώσω και μετά στο τέλος παίρνω κι εγώ. Μάλιστα. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση έτσι, γιατί πέρασε ο χρόνος και μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο να συζητάμε. Ναι, ναι. Ότι είστε ένας άνθρωπος με πολύ καλή ψυχή, προέρχεστε και από μια χώρα, την Κένια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι και για τις χώρες της Αφρικής, και έχετε έρθει εδώ στην Κρήτη και βοηθάτε κόσμο. Μας λέγατε προηγουμένως ότι όλη αυτή τη φροντίδα μπορεί κάποιος να τη λάβει στα πρώτα ραντεβού εντελώς αφιλοκερδός, για να καταλάβει την αξία, τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων, της ολιστικής ιατρικής, αλλά και την αξία της αγκαλιάς. Και δεν ξέρω πώς τα βλέπετε αυτά, γυρνώντας πίσω τη σκέψη λίγο στην Κένια και βλέποντας και πίσω και εδώ στην Κρήτη που είστε, πώς νιώθετε. Δεν απέχει. Το ίδιο βάρος και η ίδια προσοχή δίνουμε και στην πατρίδα μου. Δεν το έχω ξεχάσει. Έτσι. Και όπως ξέρετε, η Κρήτη δεν λείπει και από την Αφρική. Ξέρετε ότι έχουμε τον Παναγιώτη, τον Θεόδωρο. Βέβαια. Ναι. Άρα η Κρήτη είναι... Και η Κρήτη έχει την καρδιά στην Αφρική. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λούσιο Γκουρ. Μιλήσαμε λοιπόν για την ολιστική ιατρική. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και που μας ανοίξατε και την πόρτα στο σαλόνι το οποίο διατηρείτε. Εύχομαι πραγματικά να δίνετε τις κατάλληλες οδηγίες σε όλους αυτούς οι οποίοι πονούν πραγματικά και να αλλάζει η καθημερινότητά τους. Εγώ αυτό που θέλω να υπενθυμίσω μία ακόμα φορά είναι ότι τα τηλέφωνα, κυρία Λούσιο Γκουρ, είναι 2814-002460 ή αλλιώς το πιο απλό, γιατί καλύτερα είναι να τα λέτε από κοντά με τον απλό πολίτη, 62 μαρτύρων και μήνος γωνία. Πάντα, ναι. Κάθε μισή ώρα μπαίνουν, ναι. Έρχονται και κλείνουν ραντεβού και τους μιλάμε από κοντά εκεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.